να μην εισπράξει από την αρχή της εκκρατείας, που δεν έχει καταθέσει ούτε μια πρόταση, που φροντίζει με όλους τους τρόπους τίποτα να μην προαντήσει και να κάτσω να απαντήσω. Δεν θα απαντήσω. Πάω λοιπόν, όσον αφορά το βιολογικό καθαρισμό, έχω να πω όμως κάτι για όλο τον κόσμο και για όλο τον κόσμο συμβούλιο. Όχι. Εμείς επισήμως έχουμε ένα έγγραφο από τα ελληνικά μετρέλα ότι θα μας χρηματοδοτήσουν το έργο. Δεν έχει παραλάβει όμως κάποιο άλλο έγγραφο να λέει ότι δεν θα γίνει χρηματοδότηση. Ως εκ τούτου, θα μπορούσαμε από μόνοι μας να το απαιτάξουμε. Αν πάρουμε ένα τέτοιο έγγραφο, θα δούμε τι θα κάνουμε και θα το βάλουμε σε ένα άλλο πρόγραμμα. Αλλά όσο δεν έχουμε μία αρνητική απάντηση, θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Επίσης, κάποιοι δημοτικοί συμβουλοί έχουν χάσει επεισόδια για πολλούς και δικούς λόγους. Μιλάτε για κάποια έργα, αυτά τα 2,5 εκατομμυρίων και κάποια άλλα πολλά. Μιλάτε για το Ταμείο Βολιβιάδη, έχει καταργηθεί κτλ. Πολλά επεισόδια, 7 χρόνια έχετε χάσει. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι ακριβώς αυτά τα 2,5 εκατομμύρια και σύνορα που έχουν φτάσει γύρω στα 5,5 νομίζω, είναι μελέτες τις οποίες η περιφέρεια μας συζήτησε για να τις εντάξει στην ακριβώς το πρόγραμμα που θα κάνει τη διανομή κάποιων χρημάτων από το Ταμείο Βολιβιάδη που ήταν περίπου 24 εκατομμύρια. Ως εκ τούτου λοιπόν, η Δημοτική Αρχή έχει υποχρεώσει και ορθώς κάνει, γιατί η Δημοτική Αρχή μοιάζει για την περιοχή και δεν θα αποδείξει αυτό και θα εξηγήσω τι άλλο παρακάτω. Ακριβώς λοιπόν οφείλει να καταθέσει μελέτες ακριβώς για ένα πρόγραμμα όσο η ίδια η περιφέρεια μας είπε ότι θα μας δώσει χρήματα. Τα υπόλοιπα όλα τώρα, το δεν γίνεται τίποτα, το δεν υπάρχει τύπος, δεν υπάρχει ζαχάρο κτλ. Αυτά είναι ευσεβείς πόρτα. Με τα χαρά σ' άκουσα, έτσι πραγματικά σ' χάρηκα, από τον κύριο Τσαλόπουλο να λέει ότι δίνουμε εξετάσεις, λέει, κτλ. Βεβαίως στην Ορκία δεν είναι εξετάσεις, γι' αυτό επί 10 χρόνια είναι στο Δήμο και θα είναι για πολλά ακόμα. Όμως, ξεχνάει η αντιπολίτευση κάτι και η αντιπολίτευση είναι εξετάσεις. Λοιπόν, πήρε μικρό βαθμό όμως στις εκλογές, μόλις 22%, το αγγλικό πανελλήνιο ρεκόρ, σας παρακαλώ. Λοιπόν, μικρό βαθμό και συνεχίζει να κινείται κάτω από τη βάση, γιατί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, το μόνο που κάνει να δημιουργεί το πρόβλημα είναι τους πολίτες να τους τρομοκρατεί, να λέει διάφορα πράγματα, δεν πηγαίνει στον δρόμο, δεν πηγαίνει στα χωριά, δεν παρακολουθεί, δεν έχει επίγνωση του τι γίνεται και μια βόλτα κύριε να πατέρεσαι μέχρι τον επίτροπο. Θα δείτε λοιπόν εκεί πέρα ότι μόνο τα άλματα του Δήμου Ζαχάρος και του νοσοκομείου που υπάρχουν. Τίποτα άλλο, κανένας άλλος Δήμος δεν καταθέτει τίποτα. Που μιλάτε ότι δεν κάνουμε έργα. Όσον αφορά και το κλειστό, κλαψουρίζατε, θελούσατε ότι δεν θα γίνει. Ήταν ένα θέμα το οποίο δημιουργήθηκε σε κάθε δημόσιο έργο που να γίνει μια επιπληκτή. Εμείς όμως το ξεκαθαρίσαμε, το φέραμε για ψήφισμα και πάλι δεν το ψήφισε εμείς τον αντιπολίτευση που αγαπάει τους πολίτες, που τρελαίνεται για τα παιδιά μας, όσο ψήφισε και το γυμνασίο στην Γαλλία, που αγαπάει τη Γαλλία και θρυμεί, που εν πάση περιπτώσει δεν αναπτύσσεται τη Γαλλία και δεν την προσέχουμε. Οι Φιγαλίες όμως έχουν επίγνωση του τι ακριβώς κάνουμε. Λοιπόν, κύριοι, τελείωσα τα ψέματα. Αξίζει σοβαρότητα και σοβαρότητα χρειάζεται από όλους. Κανένας δεν μπορεί να κοροϊδέψει κανένα σήμερα. Δεν είναι οι εποχές που νομίζει ο καθένας ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει εδώ πέρα και οι πολίτες θα βγουν έξω και θα το κάνουν εθνικό σταυροεθνικό ύμνο. Οι πολίτες έχουν κρίση και άποψη και θα έχουν και στο διαιτητές. Και παρατηρήστε ότι για 11 συνεχόμενα χρόνια, παρόλο την πολύ κακή εικόνα που προσπάθησε η αντιπολίτευση νομίζω να δημιουργήσει και στο Δήμο αλλά και στην Δημοτική Αρχή, οι πολίτες συνεχίζουν να στηρίζουν σταθερά την Δημοτική Αρχή και τι κάνουν αγαπητοί μου κάθε χρόνο, αλλάζουν την αντιπολίτευση. Παιδιά, έρχεται η ώρα σας, δεν περάσει 5 μήνες είναι, θα περάσουν και αυτοί. Αλλά σας λέω ότι με αυτά που κάνετε, τίποτα δεν θα πετύχει. Άρχισε συνεχιστέ εσείς σε το προγραμματό σας, δυστυχώς, και δεν έχετε μέλλον ούτε εδώ ούτε πουθενά. Τίποτα. Ευχαριστώ τον κύριο.